άξιοι επένου, όχι μόνο για την προσπάθεια και την απόδοσή τους στα μαθήματα, αλλά κυρίως για την τόλμη τους να υπερβούν τις δυσκολίες της καθημερινότητας και τις υποχρεώσεις που γεννά σε έναν οικογενειάρχη και εργαζόμενο η ζωή, είναι οι μαθητές που φοιτούν στο Εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο. Εχθές, στην τελετή του Αγιασμού, που τέλεσε ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Κόνης Ήρου Ναθαναήλ, οι ενήλικοι μαθητές μας μίλησαν για την απόφασή τους να επανέλθουν στα Θρανία και στο σχολείο και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον και γνώση. Σε ποια τάξη είστε? Λύκειο. Λύκειο. Ναι. Πώς αποφασίσατε να δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία? Καλή οργά, παρά ποτέ. Ήταν έτσι τη στιγμή και όσο αντέξουμε. Πώς πάει μέχρι τώρα? Εντάξει, θα δείξει. Θα δείξει πώς θα πάει το χειμώνα. Εντάξει, όλα καλά. Έχετε στόχους, θα πάτε όχι, και πιο όχι, πέρα? Όχι. Θέλετε να πάρετε πολιτήριο? Ναι, ναι, όμως, το πολιτήριο. Ναι, ναι, ναι. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Και καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Σε ποια τάξη βρίσκεσαι? Τρίτη λυκείου. Τρίτη λυκείου. Τελειώνεις φέτος? Όχι, έχουμε άλλη μία τάξη. Νεκτερινό έχει 4 τάξεις. 4 τάξεις. Έχουμε άλλη μία. Πάντως οι στόχοι μπαίνουν από τώρα. Θα προχωρήσεις? Θα βγάλουμε το Λύκειο καλά, γιατί με οικογένεια και με παιδιά δεν έχουμε δυνατότητες για παραπάνω. Πάντως το Λύκειο είναι απαραίτητο να το... Φυσικά, απαραίτητο. Απαραίτητο. Πώς είναι το επίπεδο σπουδών σου μέχρι αυτή τη στιγμή και πώς εξοικονομείς χρόνο για να το κάνεις? Με τα δυσκολίας. Ό,τι χρόνος μένει, εντάξει, ζοριζόμαστε λίγο γιατί δεν βλέπουμε ούτε παιδιά ούτε οικογένεια. Εντάξει, αλλά αναγκαστικά είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Σου είναι και ευχάριστο όμως? Είναι ευχάριστο, βέβαια. Αν δεν σε ευχαριστεί, καλύτερα να μην το κάνεις. Καλύτερα να μην το κάνεις. Πέρσι ήρθα μετά από 20 χρόνια. 20 χρόνια που έχεις τελειώσει το σχολείο. Ακόμα δύο, αν τελειώσει. Και έχεις ακόμα δύο. Ποιοι είναι οι στόχοι σου? Θέλεις απλώς να πάρεις το πολιτήριο του Λυκείου ή θες να προχωρήσεις? Ένα πτυχίο αξιόπιστο για το μέλλον. Να κατοχυρώσουμε ένα καλό μέλλον. Ένα καλύτερο μέλλον. Τριά σου λοιπόν. Καθηγήτρια μπορεί. Ντροπαλός. Δεν θέλει να μιλήσει για τον εαυτό του. Ωστόσο, όπως μας είπατε, είναι ένα παιδί που έχει διακριθεί, έτσι δεν είναι? Είναι από τους επιτυχώντες. Πέρασε στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Τώρα δεν θυμάμαι το τμήμα. Είναι παντρεμένος, έχει οικογένεια, ήταν εργαζόμενος, ήταν πολύ καλά συνεπής εδώ πέρα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που πέρασε. Φαντάζομαι ότι είστε και εσείς περήφανοι όταν ένα παιδί προχωράει. Έχοντας φοιτήσει στο Εσπερινό. Βέβαια, γιατί βλέπουμε τον αγώνα που δίνουν κάθε μέρα. Εργάζονται το πρωί, έχουν οικογένειες. Το βράδυ έρχονται εδώ, είναι συνεπείς. Οι Πανελλήνιες είναι απαιτητικές, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι παιδιά που πάνε φροντιστήριο, γιατί πάνε τα παιδιά τους στα φροντιστήρια. Δεν υπάρχουν χρήματα να πάνε και οι ίδιοι και δεν υπάρχει και χρόνος. Απλά πηγαίνουν τα δικά τους τα παιδιά. Και ό,τι μπορούμε το κάνουμε εδώ όλοι μαζί. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι όταν έχουμε καλά αποτελέσματα. Σωστά. Είμαι στη Δευτέρα Λυκείου. Mm-hmm. Έχω άλλα 2 χρόνια για να τελειώσω. Έχεις βάλει στόχους είτε από τώρα? Ο στόχος μου είναι, επειδή είμαι 5 ετούς υποχρέωσης στην πυροσβεστική, πρέπει να πάρω το χαρτί μου, να το καταθέσω, να ενταχθώ στο μόνιμο προσωπικό. Mm-hmm. Πόσα χρόνια έχεις που τέλειωσες στο σχολείο, που διέκοψες μάλλον τις σπουδές σου? Έχω πάνω από περίπου 12 χρόνια. Η οικογενειακή σου κατάσταση ποια είναι? Έχω 2 παιδάκια. Είσαι παντρεμένος με 2 παιδάκια, Ναι. Διαζευγμένος είμαι τώρα πια. Αλλά έχεις όμως 2 παιδάκια. Υποχρεώσεις οικογενειακές, ναι. Πώς είναι το πρόγραμμα της ημέρας σου, δηλαδή? Υπάρχει χρόνος για διάβασμα, για τη μετακίνηση που χρειάζεται να έρθεις μέχρι εδώ? Υπάρχει και λεωφορείο που μας φέρνει από την ΚΟ. Αλλά εντάξει, εγώ πιστεύω ότι επειδή τα πιο πολλά παιδιά είναι από την ΚΟ και μέχρι, ας πούμε, το Ζυπάρι, γιατί από το Πηλί και πάνω δεν έχει πολλά παιδιά, δηλαδή θα ήταν καλύτερο για τα παιδιά της ΚΟ, γιατί θέλουν και άλλοι να έρθουν και σκέφτονται την απόσταση. Δηλαδή να άνοιγε άλλο ένα νυχτερινό στην ΚΟ ή να κατέβαινε κάτω το νυχτερινό. Γιατί πιστεύω ότι είναι μια λύση για πολλά παιδιά που θέλουν να έρθουν και δεν μπορούν λόγω αποστάσεως. Πάντως ο χώρος που σας φιλοξενεί μέχρι αυτή τη στιγμή είναι... Ναι, είναι πολύ καλός, αρκετά καλός, και το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι δασκάλες και το κλίμα, ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Φίλους έχεις κάνει εδώ στο σχολείο? Ναι, όλους. Πόσα χρόνια έχεις που διάκοψες τις σπουδές σου στο σχολείο? Είναι αρκετά. Πολλά χρόνια, ναι. Πώς αποφάσισες να ξαναμπείς στα Θρανία? Εντάξει, αποφάσισα γιατί χρειάστηκα για τη δουλειά μου κάποιο χαρτί, το οποίο, εντάξει, ήθελα, ας πούμε, να αναβαθμίσω το δίπλωμά μου και χρειαζόμουν κάποιο πολιτήριο γυμνασίου να έχω και αποφάσισα να έρθω να πάρω το πολιτήριο του γυμνασίου. Εντάξει, πιστεύω ότι το σχολείο είναι καλό,
Θέλω να πιστεύω ότι θα έρθουν φέτος κι άλλοι μαθητές, ναι, και να μην το αφήνουν, να μην το αμελούν όπως το αμέλησα εγώ, που το αμέλησα πάρα πολλά χρόνια, γιατί κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα το χρειαστούν. Μπορεί άμεσα να μην το χρειάζονται, αλλά στην πορεία της ζωής, είναι κάποια στιγμή της ζωής, θα το βρουν μπροστά. Αξίζει τον κόπο δηλαδή να προσπαθήσει κανείς και να πάρει την απόφαση να επανέλθει. Και είναι, δηλαδή δεν είναι τίποτα, ας πούμε. Απλώς το βλέπουμε ότι, εντάξει, λόγω της ηλικίας μας, ότι, εντάξει, αλλά είναι... Στάνεις άνετα με τους συμμαθητές σου που είναι μικρότερα από σένα και πάρα πολύ, όχι, όχι, κανένα απολύτως. Έκανες φίλους. Και φίλους και συμμαθητές και μαθαίνεις πράγματα και γνωριμίες. Εντάξει, είναι το σχολείο, είναι όπως το λέμε σχολείο. Σε ποια τάξη πας? Σε διδάσκει από όλες τις βλέπεις. Σωστά. Εγώ θα πάω φέτος Δευτέρα γυμνασίου. Εντάξει, είχα πάει στο ημερήσιο Δευτέρα, αλλά είχα μείνει, δεν έδωσα τα μαθήματα και ξανάρχισα, ας πούμε, λόγω επειδή δεν πήγα να τελειώσω τα μαθήματα, ξανάρχισα από την αρχή. Εντάξει, τίποτα, είναι όλα μια χαρά, είναι πολύ καλά. Οι καθηγητές, η διευθύντρια είναι πολύ καλή, κατανοητή και καταλαβαίνουν ότι, εντάξει, έχουμε και μια ηλικία, έχουμε οικογένειες και, εντάξει, πιστεύω ότι θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε καλά και θα έχουμε αποτέλεσμα. Και το έχουμε. Μακάρι να δουν και άλλοι συμμαθητές και να το αποφασίσουν και να μην διστάζουν να πούν ότι, ξέρεις, είμαι μεγάλος και δεν θέλω να πάω σχολείο. Ξεκινά μια νέα χρονιά. Ποιες είναι οι προσδοκίες, οι δικές σας καταρχήν? Θα ήθελα το σχολείο μας να είναι πάντα έτσι, έχουμε ένα πολύ ωραίο κλίμα στο σχολείο. Εγώ δεν θα αναφερθώ στις επιτυχίες τους, γιατί εντάξει, συγκριτικά με τα άλλα σπερινά φαίνεται, γιατί μπαίνουμε ειδικό ποσοστό μέσα, είναι καλά, μια χαρά πάνε τα παιδιά μας, πολύ καλά. Αλλά εμένα εκείνο που με ευχαριστεί αφάνταστα σε αυτό το σχολείο είναι που έρχονται πολλά παιδιά από αλλαγή περιβάλλοντος, αυτά που θεωρούνται ταραξίες, και εδώ είναι τόσο ευγενικά, δηλαδή σε λίγο χρονικό διάστημα, και γιατί οι συμμαθητές τους ασκούν πίεση, γιατί είναι εργαζόμενοι και δεν έχουν τα περιθώρια. Ναι, δεν δέχονται σαν χλαμάρες, ας πούμε. Τις εφηβείας, έτσι. Λένε, παιδιά, συγγνώμη. Αναβάστε χτυλαφρότητα της εφηβείας. Ναι, παιδιά, συγγνώμη, τους λένε. Εδώ ήρθαμε να μάθουμε. Δεν αφήσαμε τις οικογένειές μας για να σας χλαμαρίζουμε. Οπότε όλα γίνονται εξαιρετικά ευγενικά μετά. Δηλαδή έρχονται καθηγητές από άλλα σχολεία με απόσπαση και τα λοιπά και λένε, καλά αυτό το παιδί είναι αυτό. Καλά, τι τους δει, πώς έχει γίνει έτσι, ναι. Άρα προσαρμόζονται μέσα σε ένα κλίμα δημιουργικό, παραγωγικό, και φυσικά η χρονιά βγαίνει πάρα πολύ καλά, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι μπορούσα να κάνω καλύτερη επιλογή, για να είμαι ειλικρινής. Δεν είναι ότι έκανα παραχώρηση στο Εσπερινό. Είναι χαρά μου που δουλεύω εδώ. Πόσα παιδιά θα φοιτήσουν φέτος? Γύρω στα 60. 60 παιδιά. Γύρω στα 60. Από προσωπικό είστε καλυμμένοι σε σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό, ή έχετε ακόμα ανάγκες? Ναι, έχουμε λίγες ώρες. Λίγες ώρες ακάλυπτες. Σε ώρες διδακτικού? Σε ώρες διδακτικού. Είναι... Ναι. Οι βασικές ειδικότητες είναι έτοιμες, δηλαδή ήδη έχουμε βγάλει πρόγραμμα, ήδη από αύριο το ξεκινήσουμε κανονικά. Κανονικά μαθήματα. Κανονικά, εντάξει, μπορεί τις πρώτες μέρες να, να σχολάνε κανένα μισάωρο πιο νωρίς, ίσως, επειδή λείπουν ορισμένοι καθηγητές, αλλά εντάξει.